Αργύρη μου, καλώς ήρθες. Επιχειρηματίας χρόνια ολόκληρα από την εποχή ακόμα του Έμνης του Γιαννόπουλου και πρόεδρος των νυχτερινών μαγαζιών και άνθρωπος ο οποίος ενίστασε και τραβάς και τα μαλλιά σου και λες ότι κύριε ο πολιτισμός ξεκίνησε από τα μπουζούκια. Ναι, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή για να φτάσει ένας να πάει στο Μέγαρο Μουσικής ή στην Ακρόπολη επάνω και στο Ηρώδειο. Στο Ηρώδειο, από κάπου ξεκινάει. Ποιος ζητούσε τα περισσότερα για να βγαίνει σωστά η φωνή του όπως την ήθελε? Κοίταξε, αυτοί που είχαν φωνή δεν είχαν απαιτήσεις. Αλήθεια? Απαιτήσεις, όπως συνήθως έχουν αυτοί, θες να σου πω έτσι, ναι, για πλάκα ένα στιγμιότυπο. Ναι. Παιδεύεται ένα στην πίστα και παιδεύεται και φταίνε τα μικρόφωνα και φταίνε αλλιώς. Είναι και ο Πασχάλης στο σχήμα, ο Τερζής. Φαίνεται ο άνθρωπος ήταν μέσα στο καμαρίν και τον ενοχλούσε αυτό και βγαίνει έξω κάποια στιγμή, πάει στην πίστα, για να δω ρε παιδιά, λέει μήπως είναι βουλωμένο, παίρνει το μικρόφωνο, φου, δύο φορές, ξεβούλωσε, λέει και ένα ρεφρέν, ένα κουπλέ εκεί, γέμισε ο τόπος φωνή. Ρώτησε τους τεχνικούς, ξεβούλωσε Πασχάλη, του πάνε. Για να μην εκθέσει τον συνάδελφό του. Έτσι. Θέλουμε να μάθουμε πάρα πολλά για μια κυρία του λαϊκού τραγουδίου που ο Στίβ Καχέτσης την ονόμασε Lady. Μιλάμε δηλαδή για την Άζελα Δημητρίου. Τι να πω. Πώς θα καταφέρνει, Βεραργύρη, πάντα η Άζελα Δημητρίου και είναι επίκαιρη, ε? Πάντα τα κατάφερνε. Να σου πω, δεν είναι κουμπωμένη η Άζελα. Είναι έτσι απλό λαϊκός χαρακτήρας. Λέει και καμιά κουβέντα παραπάνω. Είναι προσιτή, είναι φιλική. Αρπάζεται. Δεν κρατάει κακίες. Είναι ένα απλό παιδί, πώς να σου πω, μια πονεσάρα γυναίκα είναι, δεν είναι. Και δεν πιστεύω και όλα αυτά που έχουν μεγαλοποιήσει τώρα με την κόρη της, ότι θα το κάνει η Άντζελα. Δεν είναι. Η Άντζελα είναι, εντάξει, έχει τα νεύρα της, έχει, άλλα στο τέλος, ψυχούλα είναι, δεν είναι. Είχε απαιτήσεις στα καμαρίνια. Απαιτήσεις, μωρέ, όλοι τρελοί είναι, όλοι έχουν απαιτήσεις. Ήταν εκείνη τη σεζόν, ήταν η Όλγα στην εφηβεία και την έφερε στο μαγαζί. Μου λέει, βάλουμε τη μικρή να πει κανένα τραγούδι, της λέω, εμένα ρωτάς. Αρχηγός είναι, βάλτε είναι. Της κάναμε πρόβες και ξεκίνησε η κοπελίτσα τραγούδα για τώρα. Βλέπεις. Γιατί δεν ακολούθησε αυτή τη δουλειά, δεν είναι και εύκολο πράγμα τώρα. Το τραγούδι, να έχεις την Άντζελα και να θέλει να γίνεις τραγουδίστρια. Και την Όλγα που την σε είδε και ως... ναι. Είναι καλό παιδί και η Όλγα και η Άντζελα και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να... Θα μονιάσει πάλι αυτό, δεν γίνεται τώρα, είναι το ίδιο αίμα αυτό, δεν... γίνεται μια παραξήγηση, όλοι τσακωνόμαστε, το κρατάμε καμιά εβδομάδα και